κίνδυνος αυτός ο άνθρωπος να έχει πέσει από ηλεκτρικό ρεύμα. Και κάπου να υπάρχει να κρέμει ένα καλώδιο. Πρέπει να ελέγξει το φως. Μπορεί κάτω να είναι τσάπα και δίπλα να είναι ένα τούβλο, που σημαίνει ότι μπορεί και άλλα τούβλα να είναι έτοιμα και μόνο να πέσουν. Δεν θα πάω εκεί. Διότι υπάρχει κίνδυνος, όχι άμεσος, να βρεθούν και εγώ δίπλα ακριβώς από το νου. Και προς το θύμα. Γι' αυτό ο έλεγχος χώρος, ο έλεγχος του χώρου είναι βασικός και προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε κάποιον όταν δεν είμαστε ασφαλείς εμείς. Καταρχήν θα κάνω παρένθεση. Το ηλεκτρικό τόξο, δηλαδή αν χτυπηθεί κάποιος από υψηλή τάση ρεύμα, το ηλεκτρικό τόξο μπορεί να είναι 30 πόντους και 40. Δηλαδή, όπως είναι χτυπημένος, το καλώδιο είναι κάποιο, κάνει μια γύρωση 30 πόντους γύρω και 40 από τον ασθενή. Αν έχει ακουμπάει το καλώδιο. Που σημαίνει ότι ακουμπήσω εδώ, θα με φάνησε ρεύμα. Έχουμε συστήματα εμείς σαν διασώστες. Από τον λόγο που κι εμείς ήδη δουλεύαμε αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε τώρα, όταν το τροχείο είναι εδώ το αυτοκίνητο, βάζουμε το στενοφόρο, τη φορά που έχουμε το αυτοκίνητο από πίσω ακριβώς. Ώστε αν δεχτεί τη σύγκρουση, να δεχτεί το στενοφόρο. Μην νομίζετε ότι το προσέχουν. Φάρου και αυτά δουλεύουν να το προσέξει καν. Να πέσει πάνω. Δεν είναι εμφυρμένο, δεν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του και να πέσει πάνω. Σφαλίζουμε το χώρο εμείς βάζοντας το στενοφόρο πίσω. Τώρα, αφού σφαλίζουμε το χώρο, πλησιάζουμε. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει για να καταλάβει αν κάποιο κοιμάται, γιατί μπορεί να κοιμάται. Και μην σα φάνει παράξενο. Εγώ είχα συμπίσει άνθρωπο στην. Ήταν μια παράγκη τη Ιάσου, και πάνω, κοιμώντα στον πεζοδρόμιο. Και ολυκτικά. Όπω ήταν αυτό έτσι κάτω, πήγα να φτάσει, φίλε μου, τι κάνει, και ξύπνησε. Σηκώθηκε πάνω και έφυγε. Και ο κόσμο κάλεσε γιατί ήταν ανέσπιτο. Μπειλά, ένα μικρό, δεν ξέρω. Πήγα να τι κάνει, ξύπνησε, αυτό τι έκανε. Ήταν μυθισμένο, 12 ώρε το μεσημέρι, κάθισε στη γωνία, ζαλίστηκε και όπω κάλεσε έψησε την πλάγη και ξάφνησε. Στον δρόμο, στον δρόμο και ολυκτικά. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό κάνουμε το πράγμα για να το ξυπνήσουμε. Μπορεί να κοιμάται. Αυτό δεν θέλει να ανταποκριθεί, δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν κοιμάται. Καλούμε βοήθεια. Είναι βασικό να καλέσουμε βοήθεια γιατί μόνοι μας μπορεί να βοηθήσουμε εδώ, αλλά μπορεί να χρειαστεί κανένα γιατρό. Δίπλα μπορεί να είναι ένα μπορεί κάποιο που ξέρει περισσότερο από εμά. Αυτό φωνάζουμε καλώντας βοήθεια, σηκώνουμε στο χέρι να μα δούνε. Και αφού καλέσουμε βοήθεια, τον ελέγχουμε κατευθείαν. Μπορεί κάποιο να έρθει, να έχει την πορεία να έρθει για τη βοήθεια. Ελέγχοντας, αν αναπνέει. Απλά κάνω μια μικρή έκταση, γιατί δεν ξέρουμε τη βλάβη του αφιένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή, αν υπάρχει αυτό έχει κάποια κάτω σε αφιένα, αυτό μπορεί να το. Να το αφήσει ανάπηρο. Ή και να το σκοτώσει. Γιατί εδώ πίσω ψηλά είναι όλες οι λειτουργίες περισσότερες. Κάνω μια πολύ μικρή έκταση, αυτή είναι εδώ. Αυτή η έκταση έχει σαν. Θα σα τα πω το όλο μαζί, γιατί είμαστε πάνω στο αντικείμενο. Αυτή είναι εδώ η έκταση, έχει σαν αποτέλεσμα να τραβήξει τη γλώσσα. Η γλώσσα βρίσκεται στο μπουφάρικα εδώ, η βάση τη. Και μαζί με τη μαλακή υπερό, η μαλακή υπερό είναι το πίσω μέρο, όπω πάμε ευθεία το δάχτυλο πίσω, θα παίζει με τη μαλακή υπερό. Αυτέ, όταν ο άλλο χάσει τι αισθήσει του και βρεθεί σε αυτή τη θέση ήπια, πέφτουν πίσω λόγω βαρύτητα και φράζουν τον αναγωγό. Κάνουν, δηλαδή είναι συνδυασμό, δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι και τα μαλακά μου όρια πίσω, μαλακή, υπερό και τα υπόλοιπα. Κάνοντα αυτή την κίνηση εδώ, τραβάμε προ τα πάνω τη γλώσσα με αποτέλεσμα να ανοίξει μια μικρή δίωδο. Αν αυτό ο άνθρωπο έχει καρδιακό σφιγμό, θα πάρει αυτόματα να πνέει. Θα κάνει. Δηλαδή, ότι του έλειπε ο αέρα 2-3 λεπτά που ήταν κάτω, και για 10 λεπτά. Λέγοντα την αμπνοή, τι κάνουμε. Είναι ο πιο μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε ένα βουνί. Γιατί υπήρχε ο σειρμό, αλλά ο σειρμό είναι δύσκολο πράγμα να το ανακαλύψει. Ειδικά σε κατάσταση σοκ που είναι αυτό ή από την ξέρω πλέον. Μπορεί να μην το βρει σειρμό και υπάρχει κίνδυνο να πιάσει δικό σου σειρμό και να νομίζει ότι έχει σειρμό. Δηλαδή, αν δοκιμάσει με ένα δάχτυλο, το πιο πιθανό είναι να πιάσει δικό σου σειρμό. Το έχει το ασθενό. Θέλει δύο δάχτυλα, το δείχνει και το μεσαίο, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει τον σφυγμό. Αλλά αυτό έχει βγει από αυτό εδώ, γιατί ο πολίτη είναι δύσκολο για τον πολίτη. Ακόμα για εμά είναι δύσκολο να εντοπίσει τον σφυγμό. Και για εμά και για του γιατρού. Είναι δύσκολο σε τέτοια κατάσταση σοκ. Γι' αυτό πα κατευθείαν στο επόμενο βήμα. Αφού ελέγξει την αναπνοή και δει 10 δευτερόλεπτα, βάζει το αυτή ακριβώ στο στόμα. Δίπλα. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί εγώ λόγω τη εμπειρία που έχω ακούσει πάρα πολλού, όλου ακού την αναπνοή. Το άλλο, και οι χώρε που έχετε αυτή, όλοι μα έχει μέσα, αισθάνεται τον αέρα που βγαίνει από το στόμα. Είναι για να αισθανθεί, αλλά και για να ακούσει την αναπνοή. Και με τα μάτια, κοιτά το στήθο που εκτίζεται.
Δηλαδή πρέπει αυτά τα τρία να συμβαίνουν για να έχει ο άλλος αναπνοή. Αν δεν συμβαίνουν αυτά, δεν έχει αναπνοή. Αν δεν έχει αναπνοή, πιθανόν. Εντάξει, σημείο μπορεί να έχει, αλλά λίγο δύσκολο βέβαια. Δηλαδή, αν σταματήσει αναπνοή, μετά από μερικά λεπτά σταματάει και η καρδιά. Γι' αυτό, μόλις συλλέξουμε την αναπνοή, βάλουμε το σταυτί μας στο στόμα και ακούσουμε, αισθανθούμε και δούμε, δεν δούμε τίποτα. Λέμε ότι δεν βλέπουμε τίποτα στα 10 δευτερόλεπτα αυτά. 10 δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Τουλάχιστον πρέπει να πάρει μία αναπνοή μέσα 10 δευτερόλεπτα. Γιατί ο άνθρωπος παίρνει γύρω στους 12, 12 με 16 αναπνοές το λεπτό. Πρέπει να πάρει μία μέσα 10 δευτερόλεπτα, γι' αυτό το χρονικό όριο είναι 10 δευτερόλεπτα. Μετά πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο, πριν κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί αν δεν πάρουμε τηλέφωνο, δεν πρόκειται να έρθει κανένα στις βοηθήσεις. Η βοήθεια τώρα που φόραξα πριν, εδώ ήταν. Αν εγώ δω κάποιον, που φίλε πάρει τηλέφωνο στο εκάτω, του πέσω ότι έχω κάποιον εδώ, δεν αναπνέει. Α στείλει ένα ασθενοφόρο γρήγορα. Το κάνω δύο προτεραιότητε με αυτό και φύγει το ασθενοφόρο με όχι ταχύτητα εξοπλοφή. Φεύγει με προτεραιότητα για το περιστατικό αυτό, να ξέρω. Γι' αυτό λέμε ότι ένα που τότε έρθει στο εγκέφαλο. Στέλνουμε ένα χαμηλή πίεση, αλλά πάει αίμα. Αυτό το αίμα με το οξυγόνο μέσα, οξυγονώνει την αίμα και την κρατάει ζωντανό. Κατά κάποιο τρόπο πάνω. Και πάνω από τα 4-6 λεπτά που λέμε ότι νεκρώνεται ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο, πάνω στα 10, δεν προσωπώ ακριβώς σαν χρόνο, αλλά κερδίζουμε χρόνο. Νομοτέλος αυτή το ΕΚΑΒ και κάνει την απειλήνωση και παρέχει άλλες πρώτες βοήθειες πιο εξειδικευμένες, να μπορέσουμε να το σώσουμε τον άνθρωπο αυτό. Δηλαδή, αν σας είπα, αυτό είναι σχετικό. Πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία αριθμία που αναγνωρίζει ο απειλητής και κάνει την απειλήνωση. Γιατί δεν κάνει όλες τις αριθμίες απειλήνωση. Τώρα θα φτάσω στις πιέσεις τώρα. Αφού κάνω το τηλέφωνο, πάμε στις πιέσεις. Κατευθείαν δίνουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως στις πιέσεις. Στις πιέσεις βάζουμε το χέρι ακριβώς στο κέντρο του σπίτους. Δεν υπάρχει κάτι ούτε οδηγός ούτε τίποτα. Αυτά έχουν αλλάξει. Παλιότερα υπήρχε κάποιος οδηγός, εδώ δεν υπάρχει. Κέντρο. Σε ένα σεμινάριο που κάναμε, μας είχαν πει ένα λεπτό. Έχουν καταργηθεί όλα. Και τώρα θα καταργηθούν και άλλα πράγματα κατά κάποιο τρόπο. Κάποια ένα-δύο ακόμα, γιατί δεν έχουν κοινούς οδηγίες. Στα βρέφη, ας πούμε, εσκιακό, στα βρέφη, είναι άνιστο. Σας ακούω. Στα βρέφη, πάλι σε κέντρο και υπάρχουν δύο δάκτυλα εκεί, υπάρχουν σαν αντίχειρες έτσι. Αυτό βάζει σαν οδηγό τους τις στήλες του παιδιού. Στους ενήλικες πάσουν ανάμεσα στις δύο στήλες. Κέντρο, κέντρο. Κέντρο του στήθους. Μετά είναι δηλαδή εκεί που τελειώνει το φόσκολο, τα δάχτυλα και βάζουμε το χέρι. Έχει ανάγκη. Θέμα ταχύτητας και... Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Κέντρο του στήθους, κέντρο στήθους. Είναι ξεκάθαρο, το λέει. Όλη η καρδιά βρίσκεται στο σημείο εδώ. Βρίσκεται. Ακριβώς εδώ, στο κέντρο και πηγαίνει λίγο αριστερά. Εδώ είναι η καρδιά, αυτό το σημείο εδώ είναι. Βάζω το χέρι εκεί, πάμε κατευθείαν πάνω στην καρδιά. Κέντρο στήθους, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Γι' αυτό το άνοιξε εγώ τα λουχάνη, φοράμε το φαν και είναι χειμώνα. Πρέπει να τα βγάλουμε αυτά για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Κέντρο και κάνουμε τι πιέσει. Ενώνουμε τα δάχτυλα, έτσι, ανασηκώνουμε τα δάχτυλα και πατάει μόνο η παλάμη και συμπιέζουμε 3-4 εκατοστά. Αυτό εδώ. Θέλουμε να πιάσουμε ρυθμό. Ο ρυθμό γίνεται με 100 συμπιέσει στο λεπτό. Για να πιάσει 100 συμπιέσει στο λεπτό, ο ρυθμό πρέπει να είναι αυτό εδώ. Όχι αυτό. Αυτό εδώ είναι για 100 συμπιέσει στο λεπτό. Ο ρυθμό. Και κάνει 30 φορέ. 32 Και μετά κάνει 30, κλείνει τη μύτη, κάνει αυτό που κάναμε πριν για να ελέγξουμε την αναπνοή. Εφαρμόζουμε στόμα με στόμα, καλά τα χείλη, γιατί δεν θα διαφύγει ο αέρα, ξέρετε. Και φυσάμε σταθερά για 2 δευτερόλεπτα. Πάει ο αέρας μέσα, αφήνουμε κάνει εκπνοή. Και πάμε. 30 εδώ, έτσι. Ένα στο δάχτυλα. Ναι. Σήκωσε. Ρίξε το βάλο μπροστά σου και κάνει 30. Λίγο πιο γρήγορα. Όχι τόσο γρήγορα. Μην πεθάνεις. Και εσύ. Αυτό. Έτσι τον αριθμό. Δεν μπορεί να είναι πιο σιγά. Ναι, ναι. Και κέντρο. Και κάνει. Ναι. Κάνει. Τόσο. Λίγο πιο γρήγορα. Αυτή είναι η σωστή κανένα τρόπο να